Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια ενός ακήρυχτου πολέμου με πάρα πολλά σημάδια τα οποία έδειχναν ότι εκεί οδεύουν τα πράγματα. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα το πρωί ήρθαν οι πρώτες πληροφορίες και οι πρώτες εικόνες που έδειχναν δύο εκρήξεις πάνω σε δύο με πλοία, Το Front Alter και το Cocuca Courageous. Τα πλοία αυτά μετέφεραν πετροχημικά φορτία, ειδικά το Front Alter μετέφερε 75.000 τόνους νάφθας μιας πετροχημική πρώτης ύλης. Ε, στη συνέχεια οι πληροφορίες ήρθαν και έλεγαν ότι ένα από τα δύο πλοία βυθίστηκε από τορπίλη. Ε, Προ το παρόν, η πλειοκτήτρια εταιρεία διαψεύδει αυτέ τι φήμε. Σε κάθε περίπτωση και λόγω των φωτογραφιών που διακινούνται από αραβικά μέσα ενημέρωση, οι δύο εκρήξει τουλάχιστον έγιναν. Και αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι εκενώθηκαν έγκαιρα τα δεκαμισσαμενόπλια και τα 44 μέλη και των δύο Πλήων, από το πλήρωμα έχουν μεταφερθεί σε ασφαλέ σημείο. Τι συμβαίνει τώρα και για ποια σημάδια μιλάμε. Η πρώτη επίθεση έγινε στι 12 Μαου, όπου τέσσερα τάγκερ, δύο τη Σαουδική Αραβία και ένα των Εμμυράτων, καθώ και ένα Νορβηγικό, είχαν γίνει στόχο επίθεση. Οι τρει χώρε τότε, με κοινή ανακοίνωση, είχαν αναφέρει ότι στα πλοία είχαν τοποθετηθεί νάρκε από δίτε. Στη συνέχεια, στι 14 Μαου, από ντρόν έγινε επίθεση σε διηλυστήρια τη Σαουδική Αραβία. Στι 20 Μαου, ο βασιλιά τη Σαουδική Αραβία Αλμάν κάλεσε του ηγέτε των χωρών του κόλπου και του αραβικού κόσμου, βέβαια, σε έκτακτε συναντήσει κορυφή στη Μέκα για να πλήξουν το Ιράν, καθώ φωτογραφίσαν και είπαν καθαρά ότι το Ιράν βρίσκεται πίσω από αυτέ τι επιθέσει. Το Ιράν μέχρι στιγμή αρνείται αυτέ τι κατηγορίε. Την ίδια στιγμή και σε μία άλλη εξέλιξη, Χθε οι Χούθη, οι οποίοι ενισχύονται οικονομικά από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση πυράβλου εναντίον του αεροδρομίου τη Σάπχα στο το Ιντερικό Τμήμα τη Σαουδική Αραβία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα σκηνικό πολέμου στείνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, με αποκορύφωμα το χειρότερο επεισόδιο μέχρι στιγμή, που είναι οι δύο εκρήξει που θα σε εξέλιξη. Θα δούμε αν πρόκειται για τορπίλη ή για απλά εκρήξει. Και έχουμε και τι πρώτε αντιδράσει. Η Βρετανία ανακοίνωσε πριν από λίγο πω την ανησυχούν βαθιά οι πληροφορίε για εκρήξει και πυρκαγιέ σε πλοία στο στον Ότορμου. Ενώ ναυτιλιακέ εταιρείε και πηγέ δήλωσαν πω τα δύο πετρελαιοφόρα που επλήγησαν στον κόλπο του Ομάν δεν έχουν Παρά μόνο υλικέ ζημιέ. Ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο πέμπτο στόλο του πολεμικού ναυτικού παρέχει βοήθεια α, στα δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ορμού. Η Ιουλία, πριν κλείσουμε, γιατί το πράγμα όντω μυρίζει πολύ έντονα πετρέλαιο, πρέπει να πούμε ότι κάθε φορά που έχουμε κάποια τέτοια ανησυχία, εδώ είναι και δικαιολογημένη. Έχουμε και ράλι στι τιμέ του πετρελαίου. Αμέσω αυτό θα έλεγα, με προλάβατε και πολύ καλά κάνατε. Έχουμε πραγματικά ράλι στι τιμέ του πετρελαίου στον απόϊχο του επεισοδίου. Ήδη έκανε τι πρώτε πρωινέ ώρε και μετά το άκουσμα τη είδηση άλμα 3% στα 66,77 δολάρια το βαρέλι. Ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για το αμερικανικό αργό με άνω τη τάξη του 2,6% στα 52,5 δολάρια το βαρέλι. Επίση να τελειώσω μια χρονική συγκυρία πολύ σημαντική ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ιάπωνα ο Σιν έκανε επίσκεψη επίσημη στο Ιράν με σκοπό την εκτόνωση τη κρίση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Οπότε, ό,τι αυτό συνεπάγεται και με όποια ορμηνία μπορεί να επιδεχθεί. μου να σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν...